Βεβαίω και δεν ήταν ανάγκη να το ακούσετε από εμένα και από τους καλεσμένους μας, αφού το ξέρετε, το ζείτε, το βιώνετε, πώς εξαπλώνεται το μέτωπο της αντίδρασης κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Μητέρα πάντως των μαχών θα είναι η 4η Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση, λογικό και φανερό είναι και τούτο. Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί ολόκληρη την κοινωνία εξ α... εξαιτία. Ακριβώ αυτού του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Παρά τι όποιε βελτιώσει σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο, επιστημονικοί φορεί, ελεύθεροι επαγγελματίε, εργαζόμενοι, εργοδότε, τάσσονται κάθετα αντίθετοι και διατρανώνουν αυτή την άρνησή τους στην του στην δίμευση του εισοδήματό του, όπω χαρακτηριστικά οι ίδιοι αναφέρουν. Προφανώ ο Πρωθυπουργό είναι ακόμα θύμα κακών συμβούλων που πιστεύουν ότι σηκώνοντας φράχτες στην κοινωνία μπορούν έτσι να, περιφρου... να περιφρουρήσουν οι υπουργοί τη δική τους εξουσία. Για ακόμα μια φορά κάνουν λάθος. Θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού θα δοθεί στους δρόμους την ερχόμενη Πέμπτη μέρα που όπως όλα δείχνουν θα είναι όπως σας είπα η μητέρα των μαχών εφόσον θα νεκρώσουν τα πάντα. Την 24ωρη γενική απεργία έχουν εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔ, ενώ συμμετέχουν δυναμικά φορεί που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, αντιδρώνοντα το υποκατάθεσιο νομοσχέδιο. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι επιστήμονε τη χώρα, οι αγρότε, όλοι, όλοι, όλοι συμμετέχουν σε αυτό το μέτωπο τη κοινή αντίδραση και δίνουν τον αγώνα του για να προστατεύσουν τα δικαιώματά του, λέγοντα ένα μεγάλο φτάνει πια ω εδώ ώστε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο που ανατρέπει τις ζωές όλων μας. Διεκδικούν λοιπόν μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, όλοι όσοι κατέβουν στον δρόμο, κοινωνική ασφάλιση, κυρίες και επικουρικές συντάξεις, πρόνοια, υγεία, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη, με βάση τις σύγχρονες, αληθινές κοινωνικές ανάγκες, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στο ίδιο κύματο, κλιμακώνονται και οι κινητοποιήσει των αγροτών με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας αφού σε δεκάδες σημεία του εθνικού δικτύου διακόπτεται συνεχώς η κίνηση. Ταυτόχρονα δεκάδες επιχειρηματικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς εντείνουν την αγωνιστική του στάση προετοιμαζόμενοι για την γενική απεργία. Σε αυτό το κλίμα τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται ουσιαστική διάθεση συνεννόησης μεταξύ των αντιτιθέμενων πλευρών. Μάλιστα οι αγρότες κρατούν παρά τις μεταξύ τους διαφορές σκληρή στάση που δεν επιτρέπει ούτε καν την έναρξη διαλόγου με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εν τούτης και οι επιστημονικοί φορείς που εκπροσωπεί τους ήδη συναντήθηκαν με τον κύριο Τσίπρα και τον αρμόδιο υπουργό δεν δείχνουν να αναστέλνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας χειροπιαστές απαντήσει στα αιτήματά του. Υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση γιατί αυτό εγκλωβίζεται στη στρατηγική που έχει επιλέξει για δεύτερη φορά. Την πρώτη ήταν απέναντι στου δανειστέ, τώρα απέναντι στο λαό και όλο αυτό το σκηνικό έχει στηθεί χωρί καν ακόμα να έχουν μπει επίσημα οι δανειστέ στη διαπραγμάτευση με τι διαρροέ να του θέλουν να απαιτούν σκληρότερε ρυθμίσει. Αποτελεί υποχρέωσή μου πάντω να σα ενημερώσω πως υπάρχει έντονη ανησυχία και έχει προκαλέσει αυτή την ανησυχία ποιος η αρνητική εισήγηση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου. Διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας ανέφεραν ότι το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο εμένει σε μεσοσταθμικές περικοπές κατά 15% των κύριων συντάξεων, απορρίπτοντα κατηγορηματικά οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Επί τη ουσία, το Ταμείο ζητά για ακόμα μια φορά τα σπασμένα να τα πληρώσουν οι μέσοι φορολογούμενοι πολίτε. Η τοποθέτηση του Τόμσεν δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι στιγμή από του υπόλοιπου και αυτό είναι αλήθεια. Πηγέ όμω προσκυμένε ε, στο δικό τους περιβάλλον διέρεαν ότι η Επιτροπή αν και βλέπει θετικά την ελληνική πρόταση αναφορικά με το συνταξιοδοτικό εντούτοις εμφανίζεται προβληματισμένη από τις ενστάσεις που εγείρει το Δουνουτού. Εύλογα, μάλιστα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμιζαν ότι πρόσθετες περίκοπες στι συντάξει που ζητά το Δουνουτού θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομία της χώρας και να οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις Αθήνας-Κουαρτέτου σε αδ αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο δύσκολα για την πλειοψηφία της κοινωνίας, θα λέγαμε ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου σε πολλά επεισόδια. Βασικό ρόλο σε όλο το σκηνικό που έχει στηθεί έχουν τα τηλεοπτικά μέσα που επενδύουν σοβαρά στην πόλωση που δημιουργείται στοχεύοντας στην απομάκρυνση των δικών τους προβλημάτων από το προσκήνιο, όπως για παράδειγμα ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες θα ήταν απείρως προτιμότερο αυτή η κυβέρνηση να δείξει ότι επιδιώκει πραγματικό διάλογο και συνεννόηση για να υπάρξουν συνενετικές λύσεις που θα βοηθήσουν να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο Ρέγκλινγκ το επανέλαβε. Αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα έχει ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα και δεν λέει ψέματα. Και αυτό σημαίνει πως είτε θα αναγκαστεί άμα σαν κυβέρνηση να αναζητήσει τη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων και για τούτο χρειάζεται από όλου και κυρίω από την κυβέρνηση. Σε μια ακόμα ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για το μέλλον τη χώρα μα, να κάνει προσεκτικά βήματα. Είναι εύκολο το κερί που έχει ανάψει. Αντί να φωτίσει η ελπίδα, να βάλει φωτιά στην πυρίτιδα τη ισορροπημένη οργή τη ελληνική κοινωνία, οδηγώντα την σε ανεξέλεγκτε καταστάσει. Ο Αλέξη Τσίπρα και η κυβέρνηση έχουν μόνο μια επιλογή. Να πούνε ένα. Μια κούλπα και επεπροστάτως να τολμήσουν άμεσα τι μεγάλε μεταρρυθμίσεις το κράτο που ασφαλώ δεν είναι με τι μειώσει και τι περικοπές των συντάξεων. Η πατρίδα και η παρτίδα θα σωθεί με πάταξη τη φοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία, αλλά και με νέε θέσει εργασία. Με νέε δουλειέ, με επενδύσει, επιτέλου, α το καταλάβουν όσο είναι καιρό. Αυτό θέλουμε όλοι. Κάποιοι πάντως και το επιδιώκουν Μείνετε μαζί μας η κουβέντα θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Λοιπόν, και είχαμε διακόψει τον κύριο Γιάννη Κυριακόπουλο, ο οποίο είναι ο πρόεδρο τη αντιπροσωπεία του ΤΕ. Τον παρακαλώ πολύ να πει και τα του κλάδου, να πει αν θέλει και για τον κόφτη, έτσι για να μάθετε λίγο περισσότερο. Γιατί ακούγεται τι είναι ο κόφτη. Είναι κάτι σαν και εκείνο που βάζουν οι φορτηγατζίδε που μέχρι εκεί λέει ταχύτητα και τέλο. Βλέπετε, μα φέρνουν και καινούργιε, <κυκ> όχι καινούργιε λέξει, αλλά όρου για να μην καταλαβαίνουμε ή να καταλαβαίνει ο καθένα ό,τι θέλει. Γιάννη, είχαμε μείνει όμω και σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Άμα θε και άμα προλάβει, το απαντά. Αυτό εδώ ήρθε γιατί το θέλανε αυτοί. Ήρθε γιατί το τρίτο μνημόνιο έλεγε Μαγκέ, οι 220 έχετε λάβει υπόψη ότι στο ασφαλιστικό αυτό. Ήρθε γιατί είπε ο μηδενικά ελλείμματα όπως λένε εκείνοι και αν είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, ποια είναι τα περιθώρια υπάρχουν μέσα στις συνταγές των δανειστών. Άμα θες, απαντάς και σε αυτό. Άμα δεν θες, δεν πειράζει. Ήρθε γιατί είναι αναγκαιότητα. Πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το ασφαλιστικό σύστημα έχει αυτή τη στιγμή αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους 1 προς 1,3. Όταν ο ελάχιστος δείκτης βιωσιμότητας είναι 1 προς 3,3. Η μηχανική το 2010, μπαίνοντα στην κρίση, είχαν αναλογία 1 προ 7,2 και κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν και ο παράγοντα, ο βασικότερο παράγοντα που του έδινε τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα και το έκανε το πιο ισχυρό ταμείο. Μετά από 6 χρόνια κρίση, που βέβαια σε όλον τον λαό έχει φανεί, αλλά ειδικά το δικό μα κλάδο τον έχει μηδενίσει, δεν μιλάμε για μήνωση, ή υποχώρηση Έτσι. του εισοδήματό μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Και καταστροφή. Πλήρη. Το 1 προ φιλτατί; τι. Έγινε 1 προ 3,8. Νομίζω Χωρί οικονομική ανάπτυξη λοιπόν. Έτσι. Μπορεί Α, να γίνει ε, τίποτα. Τα είπατε έτσι, όλα και τώρα με πάρα πολύ. Οι Η απάντηση... Η πολιτικοί όμω που δίνουν οι δανειστέ φέρνει ανάπτυξη. Συγγνώμη τώρα. Άρα λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε έτσι, έτσι. μην oh. παίζουμε τώρα τι κατάσταση. Χωρί δουλειά, και, με ανεργία και 26% δεν θα απασχολήσει. Λέμε την ουσία. Και μετά θα πει στο δεύτερο, ναι, καλά, καλά, καλά. η ουσία είναι ότι φταίει και η κακή κυβέρνηση. Πώ θα γίνει όμω. Ε, Πώ θα γίνει. Για την ανάπτυξη δηλαδή περιμένει να τη φέρουν οι ξένοι. καλά. καλά. Η Κύπρο δεν είχε κακού δανειστέ. Λοιπόν, ε, πάρει, σε λίγο θα πάρει ε, το λόγο. Σε λίγο να πάρω ε, το ε, λόγο. Αλλά εγώ σου λέω η Κύπρο δεν δά δά είχε κακού δανειστέ. Του φορολογικού συντελεστέ δεν του έβαλα εγώ. Μάλλον είχε καλύτερου πολιτικού. Εντάξει, εντάξει, Και καλύτερε κοινωνίε. Γι' αυτό θα πάρουν και βραβείο Νόμπελ. Δεν ξέρω αν θα πάρουν βραβείο Νόμπελ. Πάρα το σαφέ. βγουν. μιλήσω λίγο με το ταμείο και θα απαντήσω και στο γενικότερο ερώτημα που βάλατε. Το 1 προ 7,2 λοιπόν πήγε προ ένα... Η καλή πολιτική δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά ξέρεις και είμαι, του κυρίου Βενιζέλου. Ξέρει ότι είμαι κατά των δανειστών, αλλά. Παιδί μου, σου λέω. Η καλή μονόπαντα. πολιτική. Ρίξανε του φορολογικού συντελεστέ. Όχι, αλλά. Φέρανε ανάπτυξη. Όχι, αλλά το 2015 δεν θέλανε, κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν θέλανε. Δεν τη δε βοήθησε. Θέλανε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ττάξει, Εδώ ττάξει, ο Βαρουφάκη του λέει πάμε. ότι δεν ήξερε τελικά τι θέλει να κάνει. Θα έκανε ρήξη ή δεν θα, θα έκανε ρήξη. Τα ημίμετρα φέρνουν χειρότερα αποτελέσματα. Πώ να το κάνουμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμω. Και παρά την καταλήστευση του ταμείου όπω έχει γίνει σε όλα τα ταμεία. Το Τσμέδε αυτή τη στιγμή έχει 2,5 δισεκατομμύρια αποθεματικό. 2,5 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, αποθεματικό. Έχει το 58% τη Τράπεζα Αττική. Έχει ακόμα μία από τις ψηλότερες αναλογίες εργαζομένων προς Έχει πλήρης προτάσεις σε ό,τι μας αφορά για το Ταμείο μας και για το ΕΤΑ, μια και έχουμε ενοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, παρότι, και εδώ έρχομαι και στην απάντηση, δεν υπάρχει μόνο άσπρο μαύρο. Για να υπάρξει ενοποίηση ταμείων χρειάζεται χρόνος και διαδικασίες που εάν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να οριμάσουν και να ολοκληρωθούν, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που εικάζεται ότι θα λύσουν. Μία πρόταση λοιπόν θα ήταν μία ενδιάμεση κίνηση να υπάρξουν περισσότερα του ενό ταμείου, τρία έω πέντε, να υπάρξει το μισθό το ίκα, οΓΑ, αυτό να... στο Έτσι. Έτσι. Έχει η σωστή, σωστή. Σωστή. Για να μην μα τρελαίνουν. Εμεί έχουμε ευρέα πεποίθηση ότι το ΕΤΑ μπορεί να γίνει πραγματικά που και αυτό έχει μείνει πολύ πίσω στην ενοποίηση, θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική ενοποίηση και να γίνει πραγματικά ένας φορέας υπόδειγμα για όλα τα ταμεία. Είναι βέβαιο ότι ο κάθε λαός χρειάζεται ένα δημόσιο αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα με αλληλεγγύη γενναιών. Εάν αρχίσουμε να στρέφουμε τον νέο απέναντι στον άλλον και να μην μπορούμε να έχουμε τους σπόρους που μία προϋπόθεση υπάρχει γι' αυτό, Δουλειά και κρατική συμμετοχή. Δεν μπορεί η πολιτεία να βγάλει δουλειά Φαντάζομαι όμω με εισοδηματικά κριτήρια. Προφανώ. Ε Όταν λέει Αναδιανεμητικό, έναν... ρε Σπύρο ή το απευθύνεσαι αυτό. Απευθύνεται σε έναν λέω. κλάδο Έχεις δίκιο, που αλλά, που αλλά έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ το ταμείο μα το είχαμε πάντα με την παρακράτηση του 2% από το εισόδημά μα πέραν των παγίων καταβολών. Το οποίο είναι το ρόλο ακριβώ τη αναδιανομή. Φυσικά αυτό δεν γίνεται τα ταμεία. Γιατί. Εντάξει, <Ρι> μιλάω... Για, να μιλάμε... <σχύ> ναι, για να... ναι, να, τα δούμε ακριβώ. είναι ε, επειδή εκφράζω. το δικό Κατά κύριο λόγο το δικό μα. Θα σα πω ότι έχει και άλλη μια πρωτοτυπία. Ότι την εποχή του μεγάλου πάρτι. Για να μην κρυβόμαστε από τα χρόνια μα. Όταν στη χώρα γινόταν το μεγάλο πάρτι και υπήρχαν συντάξει των 34 και 2,5 και 3.000 χιλιάδων ευρώ και εφάπαξ των 70 και των 200.000 ευρώ, το ισχυρότερο ταμείο τη χώρα, που ακόμα και σήμερα παραμένει, με μακράν το σύνολο των υπολείπων να το ακολουθούν, Έτσι. έδινε συντάξει 1.300 ευρώ και εφάπαξε 9.000 ευρώ. Και όταν ένα συνάδελφο το 2006 διαπίστωσε ότι ήταν λαθασμένο ο τρόπο υπολογισμού, είχαμε μείνει πολύ πίσω και έπρεπε να χορηγούμε συντάξει των 3.600 ευρώ, ξέρετε τι έκανε το σώμα του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, η κεντρική αντιπροσωπεία του Τεχνικού Εμερτηρίου Ελλάδα. <coughs> Συνεδρίασε. Ζήτησε πολλές αναλογιστικές μελέτες που δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατάθεση σεναρίων για να δούμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει κάθε επιλογή και αποφάσισε ομόφωνα να πάει να ζητήσει τροποποίηση του νόμου και να μην χορηγούμε συντάξει 3.600 ευρώ και εφάπαξ 19.000 ευρώ αλλά σύνταξη 2.200 ευρώ και εφάπαξ 12.000 ευρώ. Είχε προηγη... Για να περιφρουρήσουμε... Είχε προηγηθεί αύξηση όμως. Όταν... Όχι, μόνο για έναν. Είχε κερδίσει ένα δικαστήριο. Δεν χορηγήθηκαν ποτέ τα 3.600. 2.300 χορηγούν που με στην κρίση ξαναγίνανε 1.300. Λοιπόν, Σας το λέω. να πάμε και στον κύριο Βλασταράκο. Λοιπόν, λοιπόν, ναι. συγγνώμη και μία κουβέντα για να ναι. κλείσω για το άσπρο ή μαύρο. Εγώ πιστεύω αυτό μιλάω σαν πολίτη. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενδιάμεσο βήμα, να χρηματοδοτηθούν τα ταμεία, να μην γίνει ενοποίηση σε ένα, να δοθεί ο χρόνο, να γίνει ουσιαστική ενοποίηση στα ταμεία που ήδη βρίσκονται Υποενιαίου φορεί, αλλά δεν έχουν ουσιαστική ενωπήση. Yeah. Αν θέλει η πολιτεία, διότι και η ενιαία αρχή πληρωμών έβγαλε στο φω πολλέ τρευλώσει, μπορεί να κάνει μια ενιαία αρχή πληρωμών και για, για τι συντάξει. Λοιπόν, να πάμε και, και στον κύριο Βλασάκη. Και να χρηματοδοτήσει μετά, ενδιάμεσον... νομίζω για όσου. Για τον ε... κόφτη θα σα πω μετά. Ναι. Την... Ε, θα έχουμε ακόμα ένα γύρο <coughs> Ε, Νομίζω για όσους παρακολουθούν την εκπομπή, θα έχουν κρατήσει ότι υπάρχουν. Πολλοί τρόποι χρηματοδότηση ε, του ασφαλιστικού ε, συστήματο. Ε, ακούσαμε ότι κάθε ταμείο, κάθε φορέας είχε και κάτι το διαφορετικό που δεν είχε το άλλο. Ε, δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν κακό ή πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Όταν ξεκίνησε ο ΟΓΑ, δεν πλήρωναν οι αγρότε. Αλλά τότε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή είπε: Θα πρέπει να πάρουν τώρα σύνταξη. Για λόγου κοινωνική δικαιοσύνη. Ποιο το πήγε. πλήρωσε αυτό. Έτσι, ή μετά ήρθε και είπε, ξέρετε, στι συναλλαγέ σα μεταξύ των αγροτικών προϊόντων, τόσο θα είναι υπέρογα. Ή που λίγο πριν ε, ακούστηκε τι εννοείται με χαρτώσιμο Ναι, υπήρχε χαρτώσιμο υπέρ του ΟΓΑ. Και δεν ήταν κακό, γιατί ακούγονται τώρα ότι αυτά είναι κακά. Όχι, καθόλου δεν είναι κακό. Στο όνομα τη κοινωνική δικαιοσύνη, ένα κράτο δικαίου οφείλει του ασθενέστερου του αυτό κτλ, κτλ. Άρα λοιπόν, Υπάρχει μια πανσπερμία και ιδεών και προτάσεων και εφαρμογών μεταξύ των ταμείων. Που θα έπρεπε κανένας να κάτσει να τις δει και να τις μελετήσει όλες και να καταλήξει εκεί. Και υπάρχει, και δίνω αμέσως το λόγο στον Μιχάλη, υπάρχει. υπάρχει όμως και ένα προηγούμενο. Οι ενοποιήσει των ταμείων. Ήσαν ενοποιήσεις Μιχάλη. Όχι. Γιατί και εσύ και εγώ τη ζήσαμε. Ήσαν λοιπόν στο όνομα. Στο Γιατί και τότε πάλι κάποιοι τις επέβαλαν. Έγιναν όπω είπε ο, ο, ο Γιάννη, σε βάθο. Όχι, εσύ εσύ όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν έγινε. Λοιπόν, να κάνω. Κατ καιρός, μήν, λοιπόν, κα, να κα, κα, καταρχήν, να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση: Ότι το, το προσχέδιο όπω ήρθε, χωρί να μα δώσει, όπω το είπε και ο Πρωθυπουργό σε εμά, την αναλογιστική μελέτη την οποία έδωσε στου δανειστέ, έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα, διότι προβλέπει μέχρι το 18 1% μείωση τη ασφαλιστική δαπάνη του ΑΕΠ. 1% ΑΕΠ. Δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια, για φέτο είναι 2,3 σε 500 τα περσινά. Άρα έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα. Ε, η πρόταση η οποία θα ήταν, αν μπορούσε να γίνει αποδέκτη, ήταν ότι θα έπρεπε καταρχήν να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχασαν και το ξέρει πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, τόσα χρόνια είτε με τι άτοκε καταθέσει, είτε με τα δομημένα ομόλογα, είτε με το PSI, ε, έχασαν πάρα πολλά χρήματα και παρότι. Όλα αυτά, όπω το ταμείο το δικό μα, κατάφερε να κρατηθεί όρθιο. Έπρεπε λοιπόν οι τράπεζε χρησιμοποίησαν από τα 25 δι τα οποία πήραν, τα 5 έω 10 ενδεχομένω δισεκατομμύρια. Μπορούσε το 15 δισεκατομμύρια αυτό να πάει στα ασφαλιστικά ταμεία να ανακεφαλαιοποιήσει. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Να δώσει μια πνοή ζωή στον κόσμο. Γιατί έχει εξεγερθεί όλη η κοινωνία. Έχει αδυναμία να πληρώσει. Ε, δεν, δεν, Ό,τι δεν θέλει. Έχει αδυναμία. Λοιπόν και το καταλαβαίνουμε αυτό. Να δώσουμε μια πνοή, να καθίσουμε όλοι οι κοινωνικοί φορεί. Και η πολιτική αρχή να, να πάμε για ένα σύστημα βιώσιμο, κοινωνικά αποδεκτό, στα πλαίσια τη κοινωνική προστασία και τη κοινωνική αλληλεγγύη. Έρχομαι τώρα στα ειδικότερα προβλήματα, γρήγορα, και τα, γιατί επεκάλυψαν και οι συνάδελφοί μου τα είπαν για το ΕΤΑ. Θα σα πω το εξή. Παρά τα οποιαδήποτε προβλήματά του, το ΕΤΑ, το Ταμείο, εμεί έχουμε και εμεί τα αποθεματικά μα, τα οποία είναι 600 εκατομμύρια ε, ε, περίπου. Δεν έχουμε πάρει σαν γιατροί ούτε κοινωνικό πόρο καθόλου καθόλου κοινωνικό πόρο και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση στο ενιαίο ταμείο, όπως είπαμε, για όλους μας. Ε, ούτε ένα ευρώ. Ε, με, η εκαθάριση που είχε γίνει μέχρι το 2008 ήταν, από το νόμο Σίωφα, ήταν ότι όφηλαν οφ, 250 εκατομμύρια, ανταυτού έγιναν οι περικοπέ. Πάω λοιπόν όμω στα γενικότερα. Είναι η, το ετά, όπω είπατε ε, αγαπητέ φίλε Νίκο, ότι μπορεί να παραμείνει όπω η Γερμανία. Μπορούν να παραμείνει ανεξάρτητο και αν στο μέλλον δούμε τα προβλήματα, να μείνουν τέσσερα τα ταμεία. Να μείνει το Ταμείο των Μισθωτών, να μείνει το Ταμείο του ΟΓΑ, να μείνει το Ταμείο του ΟΑΕ, ΕΕ, των Ελεύθερων Επαγγελματιών, να μείνει το Ταμείο του ΕΤΑ, ΕΕ, να μείνει ενδεχομένω των δημοσιογράφων, των μέσων μαζική ενημέρωση. Μπορεί να μείνουν πέντε-έξι ταμεία, τα οποία δεν μπορεί να βάλει τα υγιή ταμεία μέσα στη Χωάνη και να καταστραφούν όλα τα αποθεματικά των ταμείων, να καταστρέψει όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Δέστο στην πορεία. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι στην προπτική του να είναι βιώσιμη. Να μην λέμε επιθεωρητικού, να δούμε τα στοιχεία κάτω. Είναι βιώσιμο και να καθίσουμε να κάνουμε μια μελέτη για να μπορεί να κάνει. Διότι όπω είπα, οι δανειστέ ζητούν όχι επιθεωρητικού επίπεδου. Μέτρα θα πάρουμε τόσο από έχει αδυναμία. Στο τέλο θα καταλήξουν στο κόψιμο των συντάξεων. Και θα πω είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Όπω είπα και στον Πρωθυπουργό, είτε είσαι πρωθυπουργό είτε είναι ο επόμενο, θα πούν εμεί θέλουμε τόσο. Είναι το 15% του ΑΕΠ το συνταξιοδοτικό ζήτημα, το κόστο. 25 δισεκατομμύρια, θέλουμε τόσο ε, κόψιμο πάνω από 1.000, τόσο κάτω από 500, αυτό για να έχουμε αυτά τα μέτρα το 1,8 το δημοσιονομικό. Τα υπόλοιπα είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν έχουμε το πρόβλημα αυτό που πρέπει να δούμε, να φτιάξουμε ένα σύστημα ε, βιωσιμότητας, διότι αυτή τη στιγμή για τον κλάδο το δικό μου είναι ο κόφτης και ε, λέω και για τον κόφτη λέμε στα 70.000% είναι το δεκαπλάσιο του αλληλεγγύου εργάτου είναι που πληρώνει στι φορέ. Οι φορέ δηλαδή για, για, το γιατρό είναι στο 34%, είναι περίπου όταν πάρει στα 70%, 37 25.000 25 ευρώ. Πληρώνει και τη φορολογία, του, ε, η οποία φορολογία είναι ευξημένη με το, από του χρόνου που θα εφαρμοστεί 100% προκαταβολή, 36% επιβάρηση, δηλαδή συνολικά είναι το 70% και αν ένα βγάζει ε, ε, 100.000 ευρώ, του μέναν 30.000. Αν βγάζει 20.000 ευρώ που θεωρείται σε εμά, επειδή τώρα με την εφαρμογή τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και με το ασφαλιστικέ εταιρείε ω χειρουργούν στο ιδιωτικό τομέα, γιατί μιλάμε για την το ιδιωτικό τομέα και πάντοτε υπάρχει το μαύρο και πάντοτε υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά δεν πρέπει στο όνομα τη φοροδιαφυγή που δεν μπορεί το κράτο να να, 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 τιμωρούμε και του εντύμου και να αποκρύπτουν. Να του κάνει να αποκρύψουν εισοδήματα, να μην δηλώσουν τα καθαρά. Διότι αυτό θα γίνει στο τέλο. Το είπαμε σε κάθε τόνο και στον Πρωθυπουργό. Θα καταβάλουν κάθε τρόπο να φοροδιαφύγουν. Άρα λοιπόν, στο πρόγραμμα αυτό, ένα ο οποίο Εμεί έχουμε 20.000 μέσο όρο δηλωμένων εισοδημάτων και ε, λόγω του ότι δεν μπορεί να αποκριβεί η ύλη και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα 10 ευρώ και 20 ευρώ το πολύ πολύ είναι η ιατρική επίσκεψη, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Άρα λοιπόν, στο 20.000 ευρώ με 70% μένει 6.000 εισόδημα καθαρό για να καλύψει ανάγκες, έμφυα, να καλύψει ίδρυψη, να καλύψει διαβίωση των παιδιών. Και αν πάει περισσότερο, έχει την τύχη να ανέβει 40-50% ε, αυτό εργασία, τότε πληρώνει, του μένουν 10.000. 5.000 Άρα τιμωρεί και την εργασία να μην θέλει να εργαστεί. Παύλο, ναι, ναι. την Τετάρτη έχουμε απεργία. πέμπτη, την πέμπτη, πέμπτη, Την Πέμπτη, τη πέμπτη έχουμε η την Πανελλατική. Εμεί οι δικηγόροι μήνα. συνεχίζουμε την απεργία μα. Λέω λοιπόν mm. να σε ρωτήσω. Mm. Φαίνεται ότι όλο ο κόσμο και εκείνοι που θα βγουν στο δρόμο και εκείνοι που δεν θα βγουν, νομίζω ότι πραγματικά όλο ο κόσμο τώρα. Σαν μια γροθιά είναι απέναντι σε όλο αυτό, αν βάλει κανένα, λάβει υπόψη του και του αγρότε. Τι προβλέπει εσύ, Εσύ τώρα είσαι και πολιτικοποιημένο, δεν είσαι μόνο ένα μάχημο δικηγόρο. Και θέλω έτσι να μου πει τι προβλέπει, τι θα γίνει. Ε, θα ε... υπάρξει σίγουρα πολιτικό αντίξω, κύριε Νικολόπουλο, Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. διότι Υπάρχει ακριβώς... ένα κοινωνικό μέτωπο Όταν... μεγάλο απέναντι. Το πιο δυναμικό, αν θέλετε, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια τη κοινωνία. Το παραγωγικότερο κομμάτι αυτή την εποχή, όσο έχει απομείνει οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Έχουν βγει αν Ναι, αλλά θα, θα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και οι αδεδίθαν, και οι ναι. γεννητέ θα είναι. Συνολικά. Όχι, εμείς είναι λέω, γιατί είναι εμείς είναι μιλάμε για του ελεύθερου επαγγελματίε, οι οποίοι ναι, έχουν ναι. στοχοποιηθεί και μάλιστα με μια ταξική αντίληψη ότι δίθεν οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον πλούτο. Ενώ επαναλαμβάνω, είναι ένα αστικό μύθο οι οποίοι εργάζονται σκληρά και δύσκολα αυτή τη στιγμή επιβιώνουν. Είναι στου δρόμου, διότι ακριβώ ε, με αυτό το ασφαλιστικό, ε, ακριβώς οδηγούνται σε μια εξόντωση στην κατάρρευση του επαγγελματό του, άρα στην ανεργία. Διότι έχουμε φτιάξει ένα ασφαλιστικό σύστημα έτσι όπω το προτείνει η κυβέρνηση, το οποίο στηρίζεται σε ένα κακό φορολογικό σύστημα, σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο, το, αν θέλετε, η κύρια συνισταμένη του είναι η υπερφορολόγηση του πολίτη, και πάνω σε αυτό το κακό σύστημα θέλει να διαμορφώσει ένα άθλιο ασφαλιστικό σύστημα. Διότι ακριβώ τα εισοδήματα υπολογίζονται στη σύγχρονη εποχή για τον ελεύθερο επαγγελματία όχι βάσει του πραγματικού του εισοδήματο, αλλά βάσει τεκμηρίων. Δηλαδή, έχουμε ένα εικονικό εισόδημα. Πλασματικό εισόδημα για τον ελεύθερο επαγγελματία. Το και πάνω τώρα. σε αυτό το εικονικό, το πλασματικό εισόδημα, θέλουν να βάλουν ποσοστό για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή στην κυριολεξία τον κρεμάνε. Του δίνουν ένα σκηνή για να αυτοκτονήσει. Yeah. Γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει. Του δημιουργούν υποχρεώσει που, που επισύρουν και ποινικέ ευθύνε. Μιλάμε στην κυριολεξία για εξόντωση του ελεύθερου επαγγελματία. Εάν η κοινωνία μα, εάν το κράτο μα στερηθεί και αυτό το μικρό κομμάτι το παραγωγικό, τότε μιλάμε για την πλήρη κατάρρευση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη θα έρθει όταν θα δώσουμε την ευκαιρία για δουλειά. Τότε θα λυθεί και το ασφαλιστικό σύστημα, διότι ο εργαζόμενο είναι αυτό που καταβάλει τι εισφορέ. Θέλουμε αγορά. Ποιο είναι το ζητούμενο που πρέπει να μιλήσουμε, Αυτέ οι πολιτικέ yes. που υπάρχουν πολλέ επαγγελματικέ τάξει, τι οποίε τι στήριξαν, δηλαδή την πολιτική τη Ευρώπη. Όπω είναι η κυρίαρχη η αντίληψη τη Ευρώπη, του ενιαίου νομίσματο. Αυτή η πολιτική που μα έχουν επιβάλει οι δανειστέ, μα οδηγεί σε λύση. Διότι όλοι μα λένε είναι καλό να σκύψουμε το κεφάλι γιατί θα έρθει η λύση. Η λύση όμω δεν έρχεται. Έρχεται η απόγνωση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το δικαίωμα σαν πολίτε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Μήπω αυτή η λύση που μα επιβάλλεται και μα λένε ότι ντε και καλά είναι η καλή και ορθή η ορθή λύση που θα μα σώσει, που δεν μα σώζει. Μήπω πρέπει να συζητήσουμε για μια άλλη λύση, όπου θα προτάξουμε το ελληνικό συμφέρον. Μήπω θα πρέπει την πατρίδα μα να την ακτήσουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ναι, να γίνουν μεταρρυθμίσει. Να φτιάξουμε λοιπόν, ένα καλύτερο ε, ε, κράτο. Ε, ε, αλλά μήπω θα πρέπει αυτό συμφέρον. να γίνει με μια άλλη λοιπόν πολιτική, η οποία θα τελευταίο. στηρίζεται στο εθνικό συμφέρον, και όχι στο συμφέρον στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Πολλά τα δικά σα ερωτήματα. Εγώ νιώθω ικανοποιημένο γιατί η κουβέντα εξελίσσεται και νομίζω ότι κρατά και το δικό σα το ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει μια αλληλουχία, μαθαίνουμε όλοι και πράγματα που δεν ξέρουμε και θα μπούμε στο τελευταίο μέρος με το ερώτημα το δικό σας Τι θα γίνει θα υποχωρήσει η κυβέρνηση, θα υπάρξουν τρει, τέσσερι, πέντε βουλευτέ που δεν θα ψηφίσουν, θα πέσει η κυβέρνηση, οι δανειστέ θα μα οδηγήσουν σε στημένο ή όχι καινούριο Brexit. Σε ένα μήνα, σε ένα μισή με αυτή την κοινωνική ένταση, η κυβέρνηση ποιου θα έχει συμμάχου, τι θα έρθει, θα έρθει πράγματι ο Στουρνάρα ω πρωθυπουργό που θα στηρίζεται στι ψήφου βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Μητσοτάκη θα πάρουμε τις απαντήσεις σε λίγο από τους καλεσμένους, από τους δημοσιογράφους, ενώ θα πάρουμε και τον τελευταίο λόγο από τους εκπροσώπους, των δικηγόρων, των μηχανικών και των γιατρών που σήμερα είναι εδώ κοντά μας και εσείς μας έχετε βάλει σπίτι σας. Μείνετε μαζί μας.